πήρα ένα αλμυρό κρουασάν και πήρα και φυσικό χυμό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπανάνα φράουλα, μήλο και δυόσμο. Δυόσμο νομίζω έχουν βάλει. Και πήρα και ένα αγαπημένο μου κρουασάν. Αλμυρά. Μου έχει βγει η ντομάτα. Έχει μέσα γαλοπούλα τυράκι και ντοματούλα και είναι τέλειο. Και φυσικό χυμούλης. Υπάρχει μια βέτσινα τη φίλη μου Μαρία το βράδυ και σκέφτομαι τώρα μήπως παραγγείλω μέσω Walt πυλό και νεροπογιές, γιατί θέλω να φτιάξω κολοκύθες Halloween και να τις ζωγραφίσω έτσι μαζί με τη φίλη μου. Οπότε σκεφτόμουν, μιας που θα έρθει σήμερα το βράδυ εδώ, να κάτσουμε και να φτιάξουμε έτσι τις κολοκύθες και να περάσουμε δημιουργικά τον χρόνο μας. Έχει πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολλές τρίχες και σκόνη και αποφάσισα να κάνω γενική στο καλοριφέρ. Οπότε έβαλα τα τάπερ από κάτω, πετσέτα για περίπτωση που πέφτουν τα νερά και δεν μπαίνουν όλα μας στο τάπερ, και έχω βάλει και βραστήρα και πάμε να καθαρίσουμε το χάος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξω πρώτα λίγο νερό. Δεν το έχω ξανακάνει. Το είχα δει στο TikTok, παιδιά. Και λέω... Πέτυχα και λίγο από την βιβλιοθήκη. Τα αλήθεια είναι σοκ το πόσο πολύ έφυγε. Και έχω ακόμη να ρίξω κι άλλο. Γιατί από εδώ δεν ξέπλυνα. Εγκεφαλικό. Τέλος, πανέτοιμο και καθαρό. Παιδιά, τι ανακούφιση είναι αυτή. Μιλάμε σοκ. Καλά, έχω βάλει και ένα πλυντήριο να πλένεται και σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο. Και μετά θέλω να βάλω και το φλουκάτι μου. Εντάξει, το πουκάμισό μου αυτό είχε πέσει μπαχαρικό κάρι και μου είχε κυτρινίσει το πουκάμισο γιατί έφερα κάτι μακαρόνια. Και ευτυχώς έβαλα δύο πολλέκα του λεκέ και πάλι καλά καθάρισε. Και δεν είναι κρίμα το πουκάμισο. Σε λευκό πύλο. Μόνο αυτόν βρήκα. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι άλλο. Τώρα ψάχνω για νερομπογιές και πινέλα. Ίσως να πάρω αυτές και να πάρω και ένα σετ με πινέλα. Να πάρω και αυτά. Πήρα τέλεια πράγματα για το βράδυ που θα έρθει η Μαρία. Πήρα αυτή την πίτσα για το βράδυ. Θα τη βάλω στην κατάψυξη. Και πάμε να σας κάνω ψεύτο σούπερ μάρκετ haul μαζί με την πίτσα που πήρα. Πήρα και αυτές τις ρίζο γκοφρέτες, αλλά τις αποφύτησα κατευθείαν στο καλάθι μου όταν μπήκα στο δωμάτιο. Πάμε να σας δείξω και τα υπόλοιπα που πήρα για σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, πήρα
ένα εβδομαδιαίο πλάνο για να οργανώνω λίγο τα πράγματα που θέλω να κάνω μέσα στη βδομάδα. Πήρα αυτό το μεγάλο, γιατί έχω και ένα μικρό, αλλά το μικρό δεν με έχει βολέψει, γιατί η στήλη είναι πολύ μικρή και δεν μπορούσα να γράψω. Οπότε πήρα αυτό, ελπίζω να με βολέψει. Το βάζω στην άκρη. Πήρα ένα ντετόλ με μυρωδιά μήλου για να καθαρίσω τις επιφάνειες. Μία οδοντόκρεμα, γιατί μου τελειώνει η άλλη που έχω. Και τώρα πάμε σε αυτά που πήρα για το βράδυ. Πήρα πινέλα ακουαρέλας. Πήρα ακουαρέλα χρώματα. Δύο πυλούς, το πιο σημαντικό υλικό για την σημερινή βραδιά. Και σπάγκο για να φτιάξουμε τις χαλκίδες. Λοιπόν, σκεφτόμουν μέχρι να έρθει η Μαρία να έφτιαχνα τα κεριά που έχω πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα δούμε αν σας το είχα πει κάποια στιγμή σε κάποιο vlog, αλλά έχω πάρει κάποια κεράκια σε διάφορα χρώματα, λευκό, μπλε, αυτό είναι της μέντας, και έχω πάρει και άλλο ένα. Και έχω σκεφτεί να τα βάλω σε βρεστό νερό που έχω δει σε ένα βίντεο στο TikTok και να τα σχηματίσω, ρε παιδί μου, να τα κάνω άλλα κυματιστά, άλλα απλά κουτσοτά, και να τα βάλω σε ένα καιροπήγιο που έχω πάρει και λέω να το κάνω τώρα αυτό. Απλά θα πρέπει να τα βάλω στο νεροχύτη, να βάλω κάποια τάπα και να βάλω βραστό νερό μέσα. Οπότε πάμε στην κουζίνα για να φτιάξω τα κεριά μου. Τελικά βάζω ζεστό νερό από τη βρύση, αλλά άμα δεν έχετε ζεστό νερό από τη βρύση μπορείτε να βάλετε βραστό. Απλά μην το βράσετε στους 90 όπως εγώ, βράστε το στους 60. Γιατί θεωρώ ότι δεν θέλετε πάρα πολύ ζεστό. Θεωρώ ότι είναι εντάξει. Και τώρα για αρχή θα βγάλω τα αυτοκόλλητα από όλα τα κεριά. Αναμονώ να περάσουμε 10 λεπτά για να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουν ψιλομαλακώσει. Που είναι τέλεια. Περιμένω λίγο ακόμη. Γιατί δεν έχουν περάσει 10 λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι ένα επόμενο και θέλω να τα βγάλω. Πλάκα θα έχουν. Σοκ. Το πρώτο κυρί. Το βάλω εδώ και πάμε να πάρουμε το επόμενο. Αυτό θέλω να το κάνω άμα το καταφέρω. Έχει μόνο κάτι αρκετά βασικό. Ναι. Τέλειο. Έλα. Κάτσε να το βάλω λίγο ακόμα μέσα. Η Μαρία θα έρθει. Ναι. 9:30. Γιατί? Πας και γλιτώσει η κουζίνα μου από τις μπούλες. Ένα κερί που το έχει χτυπήσει κεραυνός. Γιατί? Okay. Φτάνει, γιατί αν μας πας θα κλαις.
μπορώ τη τσιρίδα σου. Είναι τέλειο! Με μάτιασες! Δεν είναι αστείο! Θα το βάλω μέσα να μαλακώσει. Πού θα τα βάλεις αυτά, αγάπη μου? Στη βιβλιοθήκη μου. Ευτυχώς, άμα κοπεί το ρεύμα να ξέρω που θα βρω κεράκια, ε. Δεν θα τα ανάψεις αυτά. Α, ναι. Θα τα περιμένει τον Πάσχα. Αυτό τι να το κάνω? Τι να το κάνεις? Τι σχέδιο? Δεν ξέρω, βάλ' το μέσα στο νερό, μη είσαι αυτόση. Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης, εγώ δεν ξέρω. Το βρήκα. Το κάνω έτσι. Έτσι. Να το βάζετε και λίγο, αν δυσκολεύεστε, μέσα στο καυτό νερό. Εγώ το βάζω στο καυτό νερό και το ξαναβγάζω, για να σας είναι πιο εύκολο να το λυγίσετε. Και τώρα, αφού το φτιάξαμε, θα το βάλω σε κρύο νερό, για να σταθεροποιηθούν. Μας αρέσει αυτό? Νομίζω ότι μας αρέσει. Ναι, θα το κρατήσω. Λοιπόν, τα ποτατσάκι και το ένα από τα τέσσερα το πέταξα και κράτησα αυτά. Καλά στη. Αποκλείεται. Έχω χάρη πάρα πολύ. Τι πρέπει να το κάνω μπάλα. Κάνε μπάλα. Αυτό είναι για το κοτσάνι μας. Κάτσε μου, ρίσου πέφτει κάτω. Δεν θα είναι πάρα πολύ μαλακιά και εύκολο. Μία μπαλίτσα κάντο. Πρέπει να το κάνεις μπάλα. Και μόλις το κάνεις μπάλα, θα κόψουμε τον σπάγκο και θα τον βάλουμε για να φτιάξουμε, ξέρεις, το τέτοιο της κολοκύθας. Θέλω να το κάνω όσο πιο... Να μην έχει γραμμές βασικά. Σε αυτό κι εγώ. Μέσα της βάλουμε λίγο νεράκι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε την πυλό. Μη φοβάσαι. Ωραία, κάνε τα χέρια σου έτσι και το δύο. Είναι τέλειο! Ό,τι πιο αστείο. Πλάστο, μέχρι νιώθεις ότι λίγο κολλάει και μόλις νιώθεις ότι λίγο κολλάει, θες να πάρω κι άλλο. Λες και μια κρυψό μου νιώθω. Ρε, το βλέπεις αυτό? Μου τη σπάει. Ίσως έτω ρε παιδί μου. Ποιο τρόπο? Μάλλον με νερό. Το έκανα γύρω. Εγώ νομίζω ότι έχω αρχίσει και το διαμορφώνω. Θέλει να το μαλακώσεις, βάλε κι άλλο νερό. Το πράγμα. Το έχω νερό το iPhone. Mm. Τι είναι για να παίζεις πιάνο? Mm. Δεν το ήξερα ότι την έχω αυτή την εφαρμογή, αλήθεια στο λέω. Mm-hmm. Γιατί τα συσκευάζουμε έτσι? Είναι ό,τι καλύτερα. Αποκλείω. Το σπάγκο τον αφήνεις εκεί. Ναι, τον βγάλουμε αύριο. Θα το φτιάξουμε αυτό. Ή, βοήθησε με. Μπράβο. Όχι, είναι μπιφτέκια. Θες να σου το φτιάξω? Όχι, είναι πολύ ωραία. Κοίτα τι ωραία. Κοίτα, είναι αυτό που έχει από κάτω η κολοκύθα που δεν στέκεται καλά, που έχει σαν κοτσανάκι. Εντάξει, ό,τι πεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε κάτι μέσα, να είναι σαν πασατέμπο. Τι λες? Να φτιάξουμε μικρά πασατέμπο από πυλό. Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Πλακάκι. Τι άλλο θέλεις να φτιάξεις κάποια στιγμή και... Το έχεις βάλει στο φούρνο. Τα σκουρενίκια μου είχαν βγει σαν κουρά. Και μη πάνω μου ότι είναι
να κοράνε και είχα στεναχωρηθεί. Με πλέιντο. Ναι, τα χάρισα όλα σε παιδάκια. Έκανες μια καλή πράξη. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ήθελες να πετύχεις αυτό που κάνουμε με τον πυλό. Απλά με πλέιντο. Ναι. Στο φούρνο. Πλέιντο, τα ψήναμε στο φούρνο και γίνονταν σχολαρίκια. Τι ήθελα να κάνω αυτό. Ρε, και εγώ το έχω φουλ στο μυαλό μου ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Ανά, η ιδέα σου, πέρα από ωραία, γιατί διασκεδάζω πάρα πολύ. Είναι βρώμικη. Έχουμε γίνει. Δείξε τα χέρια σου. Η Άννα τα έχει να ρουλιάσει κιόλα. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω τώρα με αυτό. Κοτσάνι, μωρί, δεν βλέπεις ότι η κολοκύτα έχει κοτσάνι. Αλλά αυτή η κολοκύτα έχει πιο πολλά ανοίγματα. Είναι πιο μεγάλη. Άννα, έχει 6, εμείς γιατί έχουμε... Έχει 8, γιατί εμείς έχουμε 6. Είναι μικρή. Αν θες να κάνεις, κάνε κι άλλα. Πώς θα τα κάνω. Με σπάγκο. Κι άλλα σπάγκο. Ναι. Ωραία, δώσα μου λίγο αυτό. Ωραία, μαλάκα. Θα την κάνω διακεκομένη. Μπορώ να πιάσω το ψαράκι. Πιάσω το ψαράκι, δεν με ενοχλεί. Λοιπόν. Πώς σου φαίνεται? Το αριστούργημα. Ωραία, το έκανα. Λοιπόν, έχουμε τις πιτζάμες και είμαστε 2 μέρες μετά. Έχουν στεγνώσει η πυλή μας. Και πάμε. Έχω βάλει και ταινία, αλλά δεν φαίνεται τώρα. Κοίτα πόσο εύκολο είναι. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν το περίμενες. Τι ρε. Πετάχτηκε λίγο πλώς. Ρε, το κοτσάνι μου είναι πάρα πολύ άσχημο. Εγώ σου είπα να φτιάξεις το κοτσάνι καλύτερα και εσύ δεν με άκουγες. Δεν μπορούσα. Είδες την έκρηξη που είχα την ώρα που το φτιάχναμε. Θα σας το δείξω έτσι. Είναι τέλεια! Αυτό είναι της Μαρίας. Μου θυμίζει πάρα πολύ ντομάτα το δικό μου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πώς θα το συνδέσουμε μετά? Έχω κόλλα. Τι κάνουμε εδώ? Τι θα φτιάξουμε? Halloween κολοκύθες. Έχω βάλει και scary Halloween music στην αρσή. Όσο μια λέει, τι κάνουμε στην τελή. Θα φτιάξουμε scary κολοκύθες. Έχει πάρει εδώ ο Κον 2, μια μικρή και μια μεγάλη. Θα τις σχεδιάσουμε. Εγώ ήθελα να τις κόψουμε, να κρατήσουμε το μέσα και να τις φάμε. Να φτιάξω μια κολοκυθόσπα, μια κολοκυθόλπιτα, αλλά τελικά δεν θα τις φάμε, γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην είναι φαγόσιμες. Έχουμε βρει 24 σχέδια κολοκύθας και θέλουμε να διαλέξουμε ένα από αυτά. Δεν θα κάνουμε το ίδιο σχέδιο. Το ξέρω, ψάχνω μια καλή κουκάλα. Αυτή είναι ίσως και να κάνει καλύτερη. Είναι η πρώτη μας Halloween κολοκύθα! Ναι. Τα κατάφερα! Η μυρωδιά. Τι? Δεν μου αρέσει. Το θέλουμε αυτό το θέλω. Ποιο? Θα το κλείσεις. Όχι! Δεν το κλείνει. Όχι, θα το κλείσω. Θα το κλείσει. Θα το κλείσω και εγώ. Δεν ξέρω, εγώ το καθάρισα από κάτω, το έκανα πέρα, να κλείσω και να κλείσω. Αυτό το μαχαίρι το έκανες.
Ούψ. Δεν έχω δει, δεν έχω πολύ αυτό. Θες να πάρεις το κοπίδι. Όχι, πήρε αυτό. Είναι τέλεια! Κόνη, είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ.